Όπως έχει αναφερθεί, υπάρχει ένα πακέτο στήριξης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων που αφορά τον Μάρτιο, που λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης συνεχίζουν να υπάρχουν τα μέτρα, οι περιορισμοί. Έτσι κρίθηκε σκόπιμο, σύμφωνα και με οδηγίες του Προέδρου, να καταρτιστούν νέα σχέδια για να μπορέσουν να στηριχθούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι. Το πρώτο σχέδιο αφορά εργοδότες και αυτοτελώς εργαζομένους, οι οποίοι απασχολούνται στην επισιτιστική βιομηχανία, η οποία περιλαμβάνει τα εστιατόρια, περιλαμβάνει τα καφέ, τα μπαρ, τις πιραρίες και όλες τις παρόμοιες επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα είναι αυτοτελώς εργαζόμενοι και εργοδότες, οι οποίοι απασχολούνται σε σχολές χορού και γυμναστήρια, όπως επίσης οργανωτές συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, αφορά τις τέχνες του θεάματος, αφορά τα πάρκα αναψυχής, τα θεματικά πάρκα, τους παιδότοπους, αλλά και όλες τις δραστηριότητες οι οποίες έχουν σχέση με διασκέδαση και ψυχαγωγία. Άρα το πρώτο σκέλος είναι ποιοι είναι οι δικαιούχοι του πρώτου σχεδίου που αφορά την ΕΦΑΠΑΞ χορηγία. Αυτές οι επιχειρήσεις, όπως έχω αναφέρει, είτε είναι αυτοτελώς εργαζόμενοι, είτε είναι εργοδότες νομικά πρόσωπα, θα μπορούν να έχουν αυτόν το, να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτόν το νέο σχέδιο και να λάβουν το ΕΦΑΠΑΞ ποσό, το οποίο δικαιούνται με βάση αυτόν το σχέδιο. Θέλω να πω ότι για πρώτη φορά περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι σε αυτήν την επιχορήγηση η οποία θα δοθεί, αλλά επιπρόσθετα περιλαμβάνονται και εκείνοι οι οποίοι υπάρχουν κάποιες αιτιολογημένες περιπτώσεις όπου δημιουργήθηκε η επιχείρηση μετά τις 15 Τρίτου του 2020 και πράγματι είχα σκοπό να ενεργοποιήσουν την επιχείρησή τους, αλλά για κάποιους λόγους δεν τα έχουν καταφέρει. Το σχέδιο αυτών έλαβε δύο κριτήρια υπόψη. Τη μείωση του κύκλου εργασιών, γιατί μια επιχείρηση που δεν έχει μείωση του κύκλου εργασιών δεν θα μπορεί να λάβει αυτή την επιχορήγηση. Και επίσης λήφθηκε υπόψη ο αριθμός που απασχολούνται τον εργαζομένο στην επιχείρηση. Όπως έχει αναφερθεί και από τον Υπουργό Οικονομικών, η χορηγία αρχίζει από 700 ευρώ για έναν αυτοτελώς εργαζόμενο, ο οποίος δεν εργοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο. Και συνεχίζει σε εργοδότες που εργοδοτούν και πέραν των 50 προσώπων, όπου φτάνει τις 15.000 ευρώ. Θέλω να πω ότι δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματικά η κυβέρνηση αποφάσισε ότι πρέπει να στηριχθούν, γιατί είναι σε όλους γνωστή η σημασία των μικρών επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε αυτόν το σχέδιο υπολογίζουμε ότι θα υποφεληθούν 10.000 επιχειρήσεις, οι οποίες εργοδοτούν πέραν των 65.000 εργοδοτουμένων. Η συνολική δαπάνη την οποία έχουμε υπολογίσει είναι γύρω στα 30 εκατομμύρια και η προϋπόθεση είναι ότι θα υποβάλουν αίτηση και στο δεύτερο σχέδιο το οποίο θα αναφέρω τώρα. Δηλαδή δεν θα είναι ξεχωριστή η αίτηση, θα είναι η αίτηση που υποβάλλουν κάθε μήνα από τον Μάρτιο του 2020 οι επιχειρήσεις για να επιδοτηθεί το μισθολογικό κόστος των εργοδοτουμένων τους. Το δεύτερο σχέδιο του πακέτου είναι για 12η φορά θα προκηρυχθεί
το σχέδιο της επιδότησης του μισθολογικού κόστους κατά 60% των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις. Είναι τα σχέδια της πλήρους αναστολής εργασιών, όπου εκεί είναι οι επιχειρήσεις, δικαιούνται να λάβουν μέρος όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες με βάση τα διατάγματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν κατά το μήνα Μάρτιο. Εδώ η επιχορήγηση είναι από το 97% των εργαζομένων και φτάνει και το 100%, με τη διαφοροποίηση ότι αν απασχολούν 9 εργαζομένους, τότε επιδοτούνται και οι 9. Το άλλο σχέδιο είναι το ειδικό σχέδιο μερικής αναστολής των εργασιών, όπου κάποιοι εργάζονται μεν, ή μπορεί με παράδοση κατοίκων ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο, αλλά πάλι υπάρχουν περιοριστικά μέτρα για αυτές τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να είναι η μείωση του κύκλου εργασιών τους μεγάλη. Επιπρόσθετα, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το σχέδιο ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων και το συνδεόμενο με την τουριστική βιομηχανία για όσους γονείς δεν μπορούν να εργαστούν λόγω του ότι θα πρέπει να προσέξουν τα παιδιά τους, τα οποία είναι κάτω των 15 ετών. Υπάρχει το σχέδιο για τη φροντίδα παιδιών. Άρα κάποιος ο εργαζόμενος ο οποίος δεν θα πάει στην εργασία του, δεν μπορεί να εργαστεί με τηλεργασία, αλλά πρέπει να φροντίσει τα παιδιά του. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει το σχέδιο φροντίδας παιδιών, όπου είναι 60% πάλι του μισθολογικού κόστους η επιδότηση. Υπάρχει και συνεχίζει το σχέδιο αυτοτελώς εργαζομένων. Έχω πει ότι για πρώτη φορά θα περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι, γιατί πραγματικά στα προηγούμενα σχέδια δεν είχαν περιληφθεί. Κρίναμε ότι είναι αναγκαίο σε αυτά τα σχέδια να περιληφθούν και οι συνταξιούχοι, αλλά και εκείνοι που δημιούργησαν επιχείρηση μετά τις 15 Τρίτου. Το ειδικό επίδομα απουσίας από την εργασία για όλους εκείνους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κίνδυνο νόσησης COVID, που είναι μέσα στο δελτίο τύπου που έχουν ανακοινωθεί του Υπουργού Υγείας. Αυτά τα δύο είναι το νέο πακέτο στήριξης. Θέλω να πω ότι όπως έχει αναφερθεί, εκτιμάται η δαπάνη στα 70 εκατομμύρια. Θα δημοσιευθούν οι αποφάσεις στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι πληρωμές γίνονται τον επόμενο μήνα, όπως γνωρίζετε, και ελπίζουμε ότι μέχρι τις 9 Απριλίου θα μπορέσουμε να καταβάλουμε όλα αυτά τα επιδόματα και για τα δύο σχέδια. Είναι σημαντικό να πω ότι είναι πολύ σημαντική η επιδότηση και των εργαζομένων, αλλά και των επιχειρήσεων. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Μια διευκρίνηση μόνο. Το τρίτο σχέδιο εφάβαξης, το 200 εκατομμυρίων, πριλέβανε τους συνταξιούχους, αν ήταν γραμμένοι στο ΦΠΑ οι επιχειρήσεις τους. Thank you.